Πάνος Παπα-Νικολάου, νευροχειρουργός, μέλος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά. Καλησπέρα, κύριε Παπα-Νικολάου. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, καλησπέρα. Σας και στους ακροατές. Μισό λεπτό, επειδή άκουσα τι λέγατε πριν το προηγούμενο θέμα. Για τον Ντράγκη. Ναι, να κρατήσουμε και μια πισινή, με την κακή έννοια το λέω. Ναι. Ότι δυστυχώς υπάρχει ενδεχόμενο νέας οικονομικής θύελλας στην Ευρώπη και διεθνώς. Α, μην την κρατάτε πισινή, μπροστινή να την κρατήσετε. Δεν είναι. Οπότε όλα αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, που λέει ο κύριος Μητσοτάκης και που τα προσπαθούμε να τα αντικρούσουμε εμείς, γιατί είναι εκτός πραγματικότητας αυτά που λένε, όλη αυτή η συζήτηση να πάει περίπατο και να συζητάμε σε κάνα μήνα σε πολύ διαφορετική βάση, δυστυχώς. Τέλος πάντων. Καλά, καταρχήν εγώ θα αποφύγω στον πειρασμό να σταθώ στην επικοινωνιακή αρνουμπολογία του κυρίου Γεωργιάδη, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης επίτηδες κάθε μέρα επινοεί και μια καινούργια προπαγανδιστική αρλούμπα, την οποία την αμολάει, έτσι ώστε όλοι να συζητάνε για την αρλούμπα και να μην συζητάνε ωραία, για την ουσία. Ωραία, αυτός είναι ένας επικοινωνιακός τρόπος για να αλλάζεις η αρλούμπα της χθεσινής ημέρας, αν το καταλάβατε. Ήταν η φράση του κυρίου Γεωργιάδη ότι όλα τα νοσοκομεία της χώρας θα διαφεντεύει η ανταρσία. Ναι. Ή έστω τα μισά. Ναι. Δηλαδή η ανταρσία διορίζει τους υπουργούς υγείας, τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών, τους διοικητές των νοσοκομείων, τους αναπληρωτές διοικητές των νοσοκομείων, τους διευθυντές των υπηρεσιών των νοσοκομείων. Αυτούς τους διορίζει. Ωραία, δεν τους διαφεντεύει. Είναι προφανές ότι δεν διαφεντεύει η ανταρσία, αλλά το Υπουργείο λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο και η κυβέρνηση λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τα δημοσιονομικά όρια είναι δεδομένα. Παραλάβαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, προσπαθούμε να το λύσουμε. Γιατροί δεν υπάρχουν, λεφτά δεν είναι άπειρα για να τα δώσουμε. Και παραθέτει και μια σειρά στατιστικών στοιχείων που λέει ότι δεν είμαστε πολύ πιο άσχημα από άλλες μεγάλες χώρες. Λεφτά δεν υπάρχουν, δεν υπήρχαν μέχρι πριν από λίγες μέρες. Για το πιο στοιχειώδες αίτημα από τα πολλά που έχουμε, αυτό είναι αίτημα από το 2010 που είχε καταργηθεί η διάταξη, η οποία μόλις είχε νομοθετηθεί, καταργήθηκε μετά με το πρώτο μνημόνιο, δεν είναι πρώτη φορά. Ήταν αυτό, δεν υπήρχαν λεφτά υποτίθεται, να ικανοποιηθεί αυτό το στοιχειώδες λοιπόν, το παλιό, το οποίο είναι η αυτοτελής φορολόγηση των τακτικών εφημεριών. Έλα όμως ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη άδειασε και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Πετραλιά και το εξήγηλε. Ναι, ωραία. Άρα η κυβέρνηση αν πιεστεί βρίσκει λεφτά. Δεύτερο, δεν υπάρχουν λεφτά. Είπε ο κύριος Θεμιστοκλέους χθες, έρχομαι στα χθεσινά τώρα που υπόθηκαν, ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο ότι από αρχές ή μέσα του 2025, το 2025 εν πάση περιπτώσει, το κάθε νοσοκομείο θα χρηματοδοτείται ανάλογα με το έργο του, με τις πόσες εισαγωγές κάνει, πόσες εξετάσεις θα επίγοντα, πόσες επεμβάσεις κλπ. Εμένα μου δημιούργησε πολύ μεγάλη αίσθηση αυτό, γιατί δεν ξέρω πώς μετριέται αυτό και περιμένετε, περιμένετε. Πριν από αυτό το μεγαλεπίβολο σχέδιο. Γιατί δεν απαντάει ούτε ο κύριος Θεμιστοκλέους ούτε ο κύριος Γεωργιάδης στο ερώτημα που έχουμε θέσει από 15 Φεβρουαρίου 2024, που είναι το εξής πάρα πολύ απλό. Τα χρήματα που χρωστάει ήδη ο ΕΟΠΗ στα δημόσια νοσοκομεία για τις νοσηλίες των ασφαλισμένων του που έχουν ήδη γίνει. Που είναι, υποτίθεται, κοστολογημένα ακριβώς σύμφωνα με την προσφορά των νοσοκομείων. Ασθενή τον ασθενή, ασφαλισμένο τον ασφαλισμένο. Σωστά. Ναι. Αυτά γιατί δεν τα πληρώνει. Θα τα πληρώσει ποτέ. Και πόσο είναι ακριβώς αυτό το ποσό. Απάντηση δεν έχουμε πάρει. Ναι. Σύμφωνα. Εννοείται ότι είναι μια πηγή χρηματοδότηση που άμα το είχαν τα νοσοκομεία θα λύνανε πάρα πολλά προβλήματα. Για την εξαετία 2018-2023 οι οφειλές αυτές του ΕΟΠΗ προς τα δημόσια νοσοκομεία υπολογίζονται από 10 έως 12 δισεκατομμύρια. Επαναλαμβάνω. Από 10 έως 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα χρέη του ΕΟΠΗ προς τα νοσοκομεία. Του ΕΟΠΗ προς τα νοσοκομεία, βεβαιωμένα και τεκμηριωμένα και κοστολογημένα, για νοσηλίες ασφαλισμένων του ΕΟΠΗ που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Μάλιστα. Να απαντηθεί το ερώτημα πρώτα τι θα γίνει με αυτά τα λεφτά και να συζητήσουμε μετά μεγαλεπίβολα σχέδια χρηματοδότησης του μέλλοντος. Δεύτερον. Απάντηση για τα μισθολογικά υπάρχει, δεν θέλω να σταθώ, δεν απάντηση, απάντηση από την κυβέρνηση, από το αρμόδιο Υπουργείο υπάρχει για το όχι, τι θα γίνει με αυτά τα λεφτά. Καμία. Στην επίμονη ερώτησή μας, πού στα κομμάτια πηγαίνουν τελικά τα λεφτά του ΕΟΠΗ, γιατί στα νοσοκομεία δεν φτάνουν,
στα φάρμακα κάθε μέρα η συμμετοχή των ασφαλισμένων από τη ζέπη τους αυξάνεται, όπως ξέρετε. Στις διαγνωστικές εξετάσεις το ίδιο. Mm-hmm. Στο ερώτημα αυτό δεν απαντούσε κανένας και τελικά ξέρετε ποιος απάντησε πριν από λίγες μέρες. Ποιος? Ο συνήγορος του πολίτη. Με την έκθεση. Ναι, ναι, που είπε, κατακεραυνώνει τους αρμοδίους με έκθεση καταπέλτη για σκανδαλώδεις υπερτιμολογήσεις σε βάρος του ΕΟΠΗ από ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΗ, mm-hmm. για τις οποίες, σύμφωνα με την έκθεση του συνηγόρου του πολίτη, κάνουν τα στραβά μάτια οι αρμόδιοι του ΕΟΠΗ. Ναι. Άρα, στο ερώτημα που πάνε τα λεφτά του ΕΟΠΗ, δόθηκε μια απάντηση, όχι από την κυβέρνηση, mm-hmm. αλλά από μια σοβαρή δημόσια αρχή. Τέλος πάντων, για τα μισθολογικά των γιατρών δεν θέλω να πω, γιατί χθες δεν υπόθηκε τίποτα καινούριο. Ναι, ούτε εξειδικεύτηκε κάτι, έγινε μια επανάληψη. Ναι. Αυτόν που έλεγε ο κύριος Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε επανάληψη και της εξαγγελίας για τα απογευματινά χειρουργία, τρίτον, τα δωρεάν. Λοιπόν, εκεί θα ερχόμουν τώρα. Απογευματινά χειρουργία. Αυτό ήταν εξαγγελία ήδη από το Φεβρουάριο του 2024, σας υπενθυμίζω, mm-hmm. του κύριου Γεωργιάδη, και έλεγε για ένα αριθμό 50.000 μάλιστα απογευματινών χειρουργείων, mm-hmm. ότι θα τα χρηματοδοτούσε το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλήθεια είναι αυτό. Βεβαίως, τώρα αυτό δεν έγινε ποτέ. Ο κύριος τώρα υπόθηκε από την κυβέρνηση και χθες και προχθές ότι 37.000, ναι. όχι 50.000, από τον Νοέμβριο και μετά και βλέπουμε. Να κάνω μια σημείωση. Ο Πρωθυπουργός ναι. είπε πάνω από 30.000 και εγώ αυτό πάντα τα κρατάω αυτούς τους αριθμούς. Νομίζω γιατί... ότι χθες οι Υπουργοί ναι. Υγείας είπαν 37.000. Ναι, αλλά επειδή ο Πρωθυπουργός είπε πάνω από 30.000, εγώ το κρατάω. Μήπως μειωθεί κι άλλο τελικά ο αριθμός. Εκτός από αυτό, υπάρχει κάτι άλλο. Που δεν ξέρουμε αν θα γίνει, γιατί την προηγούμενη φορά δεν έγινε. Υπάρχει κάτι άλλο όμως. Ναι. Υπόθηκε μαζί με αυτό και κάτι άλλο, ότι αυτά τα κρατικά και κοινοτικά κονδύλια, υπόθηκε και ένα συγκεκριμένο ποσό, 40 με 50 εκατομμύρια ναι. ευρώ, θα κατευθύνονται και στον ιδιωτικό τομέα, κύριε mm-hmm. Κλώσσα. Ναι. Και σε ιδιωτικές κλινικές. Δηλαδή, ουσιαστικά, αυτό το σχέδιο το συνολικό χρηματοδότησης που ξαναεπιβεβαιώθηκε χθες, δεν είναι εσύ. Δεν είναι εθνικό σύστημα υγείας. Είναι ένα τουρλουμπούκι διοχέτευσης χρηματοδότησης. Ναι, αλλά σου λέει η κυβέρνηση ότι επειδή ναι. υπάρχουν προβλήματα και δεν φτάνουν τα χειρουργεία, γιατί να μην τους πάμε και στα ιδιωτικά ναι, okay, να τρέξουν λοιπόν, οι διαδικασίες. Η κυβέρνηση λοιπόν να τσακιστεί, συγγνώμη τώρα για την έκφραση, έτσι, γιατί προχθές είχαμε συνεδρίαση του χειρουργικού τομέα στο δικό μου νοσοκομείο και το ίδιο γίνεται παντού. Mm-hmm. Και οι αρμόδιοι του χειρουργείου αναγκαστικά, κάτω από την πίεση της κατάστασης, συζητάνε πάλι να μειώσουν τις χειρουργικές αίθουσες που λειτουργούν καθημερινά. Ναι. Να κρεμοτσακιστούν οι αρμόδιοι λοιπόν, να διορίσουν στο χειρουργείο της Νίκαιας και σε όλα τα νοσοκομεία ένα αντίστοιχο το παράδειγμα, έτσι. Ναι. 5 γιατρούς αναισθησιολόγους, 10 νοσηλευτές χειρουργείου, 5 νοσηλευτές αναισθησιολογικού και 5 τραυματιοφορείς, έτσι ώστε να μην μειωθούν άλλη μια φορά τα χειρουργικά τραπέζια. Αυτό γιατί δεν το κάνουν δηλαδή, για να φτάσουν τα χειρουργεία. Και τους ρωτήσατε γιατί δεν το κάνουν. Με πολύ περισσότερο χρήμα που χρειάζεται για να γίνει αυτό που τους λέω. Τους έχετε ρωτήσει γιατί δεν το κάνουν. Θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν τα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια με κρατικό χρήμα, των οποίων μάλιστα η ιδιοκτησία είναι και εκτός χώρας. Ναι, επειδή η ερώτηση που κάνετε είναι πολύ λογική. Ναι. Τους έχετε ρωτήσει, έχουν απαντήσει ναι, γιατί δεν το κάνουν. Κάθε φορά που ρωτάμε για διορισμούς, έστω και επικουρικού προσωπικού, mm-hmm. ούτε καν μόνιμου, προσέξτε, επικουρικού, έτσι. Ναι. Μας απαντάει η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Εμείς θέλουμε να διορίσουμε, δεν μας αφήνει το Υπουργείο Υγείας. Μας απαντάει το Υπουργείο Υγείας. Εμείς θέλουμε να διορίσουμε, δεν μας αφήνει το Υπουργείο Οικονομικών. Μας απαντάει. Ωραία, ο Μουτζούρης είναι αυτό τώρα που συζητάμε. Μας απαντάει μετά το Υπουργείο Οικονομικών. Εμείς θέλουμε, δεν μας αφήνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι. Δεν φτάσαμε και στο Υπουργείο Εσωτερικών να συνεχίσουν να μας κοροϊδεύουν και να μας πούνε ότι δεν τους αφήνει ο ΙΕ. Με συγχωρείτε τώρα δηλαδή. Αυτά είναι κοροϊδία. Και, εν πάση περιπτώσει. Και ένα τελευταίο που αφορά τα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Mm-hmm. Γιατί για αυτά και για τις αναμονές. Γι' αυτό έγινε συζήτηση χθες, έτσι. Mm-hmm. Οι πολύωροι αναμονή στο τμήμα επιγόντων περιστατικών ξέρουν και οι πέτρες και φυσικά και η κυβέρνηση, αλλά απλώς κάνει ότι δεν το ξέρει, πού οφείλεται. Οφείλεται στις ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, γιατρών δηλαδή, επίκουσας ιατρικής, στα ΤΕΠ. Mm-hmm. Δεύτερον, στις ελλείψεις νοσηλευτών και τραυματιοφορέων, mm-hmm. η καθυστέρηση θα είναι τουλάχιστον μισή ώρα με τρία τέταρτα για να βρεθεί τραυματιοφορέας να πάρει το φορείο το παθολογικό να το κατεβάσει στον αξονικό στην εφημερία, έτσι. Mm-hmm. Εκτός εάν υπάρχουν τρεις συγγενείς και το πάνε μόνοι τους. Γιατί το κάνουμε και αυτό, έτσι, το ξέρετε. Βέβαια. Ωραία. Βέβαια. Και να κλείσουμε αυτό, γιατρέ.
από τις λειτουργίες στα ίδια τα διαγνωστικά εργαστήρια, γιατί αν κατέβει το φορείο με τα πολλά στον αξονικό του Ευαγγελισμού στην εφημερία, μπορεί να περιμένει και 2 ώρες ασθενής να κάνει την αξονική. Και επίσης, τέταρτον, από τις ελλείψεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Που τα κέντρα υγείας δεν έχουν προσωπικό, δεν εφημερεύουν και τα περιστατικά, τα πολύ ελαφριά, έρχονται και αυτά στα ΤΕΠ των νοσοκομείων. Εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε. Ναι, αυτά να λύσουν και όχι να πάνε να κάνουν αυτό που σχεδιάζουν και το έχουν από εδώ και από εκεί διαρρεύσει, ότι θα βάλουν τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής να εφημερεύουν κάθε μέρα. Τους έχουμε τονίσει όλοι ομόφωνα ότι αν το κάνουν αυτό τα μεγάλα νοσοκομεία θα διαλυθούν τελείως σε χρόνο μηδέν, και τους το έχουν επισημάνει αυτό και οι διοικητές των νοσοκομείων. Οι διοικητές. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Κυβέρνηση. Δεν πιστεύω να μας πει ο κ. Γεωργιάδης ότι και αυτή είναι αταρσία. Δεν αποκλείεται, θα ακούσουμε και αυτό. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Είστε καλά.